Πολλέ είναι οι φήμε το τελευταίο διάστημα που θέλουν τον Νίκο Οικονομόπουλο και πρώην σύντροφό του να είναι και πάλι μαζί. Ωστόσο, ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν. Αντιθέτω, η Ξανθιά Καλονή είπε πω δεν συμβαίνει τίποτα ανάμεσα του. Η νέα δήλωση της πρώην του Οικονομόπουλου για τη σχέση τους. Η δική Κάβουρα σε πρόσφατη συνέντευξη της, αναφέρθηκε στον πρώην σύντροφό της με τον οποίο χώρισαν πριν από περίπου 6 χρόνια. Θα έδινα μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση μου με τον Νίκο Οικονομόπουλο και τέλος είπε. Οι πρώτες δηλώσεις στενού συνεργάτη του Οικονομόπουλου μετά τη διάρρηξη. Γνωστό έγινε πω τα ξημερώματα του Σαββάτου 4-12 ο Νίκο Οικονομόπουλο έπεσε θύμα διάρρηξη στη μονοκατοικία του στη Βούλα την ώρα που ο ίδιο βρισκόταν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται. Μάλιστα, οι διαρρήκτε έψαχναν να βρουν αντικείμενα αξία και φυσικά μετρητά. Έτσι, ο γνωστό τραγουδιστή μόλι συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, κάλεσε απευθεία την αστυνομία. Από την άλλη, στενό συνεργάτη του Νίκου Οικονομόπουλου μίλησε στην εκπομπή πρωινό, όπου προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του αντένα και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για την περιπέτεια που βίωσε ο καλλιτέχνη αλλά και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Είναι σοκαρισμένο και στεναχωρημένο, αλλά δοξάζει τον Θεό που δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα κάποιο στο σπίτι. Επιστρέφοντα τα ξημερώματα από μαγαζί που τραγουδάει ξημερώματα Κυριακή και μπαίνοντα στο σπίτι του είδε τα περισσότερα πράγματα άνω-κάτω, πεταμένα και διαλυμένα. Ειδοποίησε αμέσω τι αρχέ. Ενώ είχε συναγερμό, κανεί δεν κατάλαβε το παραμικρό.